πέτρινη πύργη και σιωπηλά χωριά. Άγραφοι νόμοι που χτίζουν συνειδήσεις και θρύλους. Βυζαντινά μνημεία, αναπτυγμένοι τουριστικά οικισμοί και διαδρομές σε τοπία αιχμηρά. Το ταξίδι στη Μέσα Μάνη δεν είναι εύκολο. Είναι όμως μοναδικό. Μια γη φτιαγμένη από πέτρα, φως και ιστορίες με κουρσάρους. Καμία δεν είναι σαν αυτή. Καμία δεν είναι η ομορφότερη. Λυτή, αλλά απέραντα γοητευτική, με σκληρά ορεινά τοπία, πάνω από όρμους με βαθυγάλανα νερά, που μάχονται με πείσμα τους ανέμους, με μικρούς οικισμούς και πύργους αξεπέραστης λαϊκής αρχιτεκτονικής. Σεβόμενο την τοπική αρχιτεκτονική παράδοση, έρχεται να προϋπαντήσει και τον επισκέπτη το ακροτήριο Τέναρο Χάους, στην αρχή του χωριού Κοκκινόγια, 500 μέτρα πριν τη θάλασσα. Μια μαγευτική εξοχική κατοικία με υπέροχη αυλή, ελαιόδεντρα και μουριές για πλήρη ηρεμία, που δίνουν στον επισκέπτη τη δυνατότητα να συνδεθεί με τη φυσική ομορφιά του τόπου. Ένα σύγχρονο πετρόκτιστο οίκημα με θέα τη θάλασσα, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την ατμόσφαιρα του τόπου και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους παλιούς παραδοσιακούς μανιάτικους πύργους. Τα Κοκκινόγια ανήκουν στο Δήμο Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που βρίσκεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται για το νοτιότερο χωριό της Ηπειρωτικής Ελλάδας, το οποίο έχει υψόμετρο 49 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας και απλώνεται στη Χερσόνησο του Τενάρου, την τελευταία φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της Πελοποννήσου. Το χωριό αυτό αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό των αποδημητικών πουλιών πριν από το μεγάλο ταξίδι τους για την Αφρική. Στον τρίτο και τελευταίο κολπίσκο πριν το Τέναρο, ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει την βραχώδη παραλία της Αριάς. Ένα μέρος με μια μικρή φυσική πισίνα γνωστή και ως πλημάρι. Στον βυθό της Αριάς εντοπίζονται μικρότερα ή μεγαλύτερα συγκοινωνούντα πηγάδια, στα οποία ο επισκέπτης μπορεί να ρίξει μια βουτιά. Το αρχαίο παρελθόν συνεχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία του και εκεί, εξαιτίας του θεσπέσιου και καλοδιατηρημένου ψηφιδωτού, που είναι γνωστό ως αστέρι της Αριάς. Πρόκειται για ένα ρωμαϊκό ψηφιδωτό, το οποίο έχει άμεση σχέση με τα λεγόμενα αφανή νερά του Τενάρου. Κατά τα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας, οι προστατευόμενοι από τους ισχυρούς ανέμους όρμοι, λίγα μίλια πιο πάνω από το ακροτήρι, έγιναν λιμάνια καταφυγής πλοίων. Έτσι, δίπλα ακριβώς στην παραλία της Αριάς, διαμορφώθηκε ένας καλά εξοπλισμένος ναυτικός σταθμός. Ο σταθμός στηριζόταν σε εμπόριο πόσιμου νερού. Μάλιστα, σε ένα από τα παρακείμενα καταλήμματα είχε διαμορφωθεί και ολόκληρη αίθουσα λουτρού, με το σωζόμενο ψηφιδωτό να αποτελεί τμήμα του δαπέδου. Κάτι τέτοιο, φυσικά, προϋποθέτει εξαιρετικές υποδομές συλλογής όμβριων υδάτων, γιατί στο Τέναρο δεν υπάρχουν καθόλου τρεχούμενα νερά. Οι υποδομές αυτές δεν έχουν προς το παρόν ανεβρεθεί, ωστόσο η ύπαρξή τους θεωρείται σχεδόν βέβαια, με δεδομένη και την επιδεξιότητα των Ρωμαίων στην ανέγερση υδραγωγείων. Στο τέλος του μικρού αυτού γραφικού οικισμού ξεπροβάλλει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Ασωμάτων. Ένας ερυπωμένος ναός, κτισμένος με τα υλικά του παρακείμενου αρχαιοελληνικού ιερού τεμένους, ψυχοπομπίου του Θεού Ποσειδώνα. Σε αυτό το μέρος και με περίβλεπτη θέση από στεριά και θάλασσα, διάλεξαν και έχτισαν οι αρχαίοι Έλληνες το ναό του για να τιμήσουν το Θεό τους. Η κατασκευή του είναι πρόχειρη, χωρίς κονία, με ατελή σύνδεση των δομών. Ένα σωρός από πέτρες
που αντιχούν ακόμα θαρρείς τα διαπεραστικά μανιάτικα μυρολόγια, ένα προσκύνημα στον κάτω κόσμο, τον άειλο και ασώματο. Χτισμένος με αρχαία υλικά, στέκει σήμερα σαν το μόνο σημάδι που οριοθετεί την ιερότητα του χώρου κατά το ελληνικό του παρελθόν. Δεξιά των Αγίων Ασωμάτων, λίγο μετά την αρχή του μονοπατιού που οδηγεί στον επιβλητικό φάρο του Τενάρου, προβάλλει ο Ασώματος. Ο μεσαίος από τους τρεις κολπίσκους, στην περιοχή του οποίου διασώζονται έως σήμερα τμήματα των λαξεμένων στο βράχο αρχαίων καταλυμάτων. Η αγριάδα του τόπου είναι και αυτή που του δίνει μια σπάνια γοητεία και μια ιδιαίτερη ενέργεια. Το άγριο ακροτήρι περιγράφει με γλαφυρό τρόπο ο Στρατής Μυριβίλης σε ένα μικρό απόσπασμα από το «Μάνι, τα καπούλια του λιονταριού». Τόσο άγριο, τόσο σκληρό θέαμα, σπάνια μπορεί να το δώσει η φύση. Δεν είναι ακρογιαλιά αυτό εδώ. Είναι ένα κάστρο μονόπετρο που σηκώνεται πάνω σου, πάνω από τα νερά, ίσια προς τον ουρανό και βυθίζεται πάλι μέσα στη θάλασσα, άλλα 100 και 150 μέτρα τα ύφαλά του. Εδώ, ο καραβοτσακισμένος ναύτης δεν μπορεί να κολυμπήσει, να φτάσει ως την ξηρά. Κανένα έλεος θα πεθάνει εκεί, κρατώντας τα χέρια του τη στεριά. Κανένας τρόπος για να σωθεί, κανένα ραξοβόλι, κανένα πρανές. Η φοβερή κάθετος κατακριμνίζεται σε μάκρος πολλών χιλιόμετρων. Το μαρμαρένιο λιοντάρι του Ταϊγέτου θα ιδεί ασυγκίνητο τα θύματα της θάλασσας να χτυπιούνται και να ξεσκίζονται πάνω στα ριζοθέμελά του, σαν τους ναύτες του Οδυσσέα. Η στεριά θα τους είναι πιο αλίπητη από το πέλαγος. Ο Ποσειδώνας δεν προστάτευε μόνο τους ναυτικούς. Ήταν αυτός που προκαλούσε τρικυμίες αλλά και σεισμούς και παράλληλα μπορούσε να ηρεμεί τη θάλασσα και να σταθεροποιεί τη γη. Το ιερό άδυτο του Ποσειδώνα ήταν χτισμένο σε μια σπηλιά. Η λαξευμένη στο βράχο διαδρομή προς το εσωτερικό του ναού προετοίμαζε αυτόν που ήθελε να μπει στο ψυχοπομπείο. Λειτουργούσε και ως νεκρομαντίο και υπνομαντίο. Η σπηλιά που βρίσκεται στο εσωτερικό του ναού συνέδεε τον κάτω με τον επάνω κόσμο. Ο ναός του Ποσειδώνα, σημειωτέων, αποτελούσε, με βάση επικρατούσες ιστορικές αναφορές, το κέντρο του κοινού των ελευθερολακώνων, ενώ από το ψυχοπομπείο οι ψυχές ξεκινούσαν μαζί με τον Άδη το ταξίδι για τον κάτω κόσμο, τις πύλες του οποίου φρουρούσε ο τερατώδης και τρομερός τρικέφαλος σκύλος Κέρβερος. Είναι από εκεί που, σύμφωνα με το μύθο, κατέβηκε ο Ηρακλής στον Άδη, καθώς και ο Ορφέας που με τη μουσική του απάλυνε την καρδιά του Άδη και της Περσεφόνης για να πάρει πίσω την Ευρυδίκη. Σήμερα, στην περιοχή του Ακροδενάρου, ο περιπατητής μπορεί να δει ακόμη τις λαξεμένες μέσα στους βράχους οικίες, τα σοκάκια και τα σκαλοπάτια που υπήρχαν κατά την προκλασική περίοδο. Στην περιοχή υπάρχουν ενδείξεις ακόμη και ζωής κατά την νεολιθική περίοδο, όταν η αρχαία Τέναρος φημολογείται ότι ήταν ένα από τα μεγάλα λιμάνια της εποχής. Από μινάρια της πόλης υπάρχουν και μέσα στο βυθό, όπου όσοι ασχολούνται με τις καταδύσεις μπορούν να κολυμπήσουν ανάμεσα στα απομινάρια μιας ιστορίας μεγάλης, λαμπρής, πλην όμως μέχρι σήμερα αφώτιστης.